Αλλάζει πλέον το κλίμα στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ναυαρχίδα των δημοκρατικών στα μίντια, αφού οι New York Times σε δημοσίευμά τους επιβεβαιώνουν τη δολοφονία 10 Ρώσων εχμαλώτων πολέμου στο Μακεγεύκα από στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως δήλωσε η ιατρικό σύμβουλος των γιατρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αυθεντικότητα των βίντεο έχει επαληθευτεί από τους New York Times και δείχνουν μια τρομακτική στιγμή στη σύγκρουση. Οι συντάκτες των New York Times διεξήγαγαν μια συνεπή ανάλυση του βίντεο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Ρώσοι μαχητές συνελήφθησαν από τους Ουκρανούς, οι οποίοι αποφάσισαν να τους σκοτώσουν, διαπράττοντας έτσι ένα έγκλημα πολέμου που πρέπει να ερευνηθεί. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς πυροβολήθηκαν στο κεφάλι. Υπάρχουν λίμνες αίματος, αυτό δείχνει ότι απλώς αφέθηκαν εκεί νεκροί. Δεν φάνηκε να γίνεται καμία προσπάθεια να τους μεταφέρουν ή να τους βοηθήσουν. Η εφημερίδα μάλιστα παραθέτει και το σχετικό βίντεο φρίκης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την προσπάθεια του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πείσει τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο πύραυλος που χτύπησε την Ουκρανία και σκότωσε 2 άτομα ήταν ρωσικός ενώ ήταν ουκρανικός, η κυβέρνηση Biden δέχεται σφοδρές πιέσεις πλέον όχι μόνο από τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν και τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και από τους Δημοκρατικούς. Άπαντες έχουν εξοργιστεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και θα έπρεπε να γνωρίζουν από πριν ποιος είναι ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος προκειμένου να εξυπηρετήσει τη δική του ατζέντα, δεν έχει πρόβλημα να σύρει τον πλανήτη σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.